Εγώ προσωπικά προκλήθηκα από τη χθεσινή τοποθέτηση του Δημάρχου μας, του Ανδρέα Παπαγιάννη. Έναν άνθρωπο τον οποίο στήριξα. Ξέρετε ότι είμαι ακόμα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά. Συνεργάστηκα όσο μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί του. Αλλά δεν περίμενα 3 μέρες μετά τις εκλογές, με τα γνωστά αποτελέσματα, με νοπές ακόμα τις μνήμες, χωρίς να έχουν προλάβει να καταλαγιάσουν τα όποια πάθη και οι εντάσεις, να βγει σε έναν μονόλογο χθες, παραποιώντας την αλήθεια, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, με προκλητικό θα έλεγα τρόπο, έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, περίμενα να κάνει μια αυτοκριτική. Δεν περίμενα να κάνει τον τιμητή των πάντων. Τα βάλε με όλους και όλα. Νομίζω ότι έχει χάσει την ψυχραιμία του και θα πρέπει να τη βρει σύντομα αν θέλει να μην τραυματίσει περαιτέρω την ιστεροφημία του. Μια και είναι ο τελευταίος καποδιστριακός δήμαρχος, όπως είπατε χθες, γιατί παρακολούθησα με πολύ προσοχή όλη τη συνέντευξη. Ναι. Αναμφισβήτητα, ο Δήμος χάθηκε σε εισαγωγικά για τη Δημοκρατική Παράταξη του ΠΑΣΟΚ, όπως και άλλοι Δήμοι βέβαια στον ομό Χαλκιδικής, και την κύρια ευθύνη για μένα, προσωπική μου άποψη, την έχει ο Ανδρέας ο Παπαγιάννης, με τη διάσπαση που προκάλεσε στην παράταξη και με την βοήθεια, την ενεργό βοήθεια που προσέφερε στο δεύτερο γύρο. Ποικιλοτρόπος, και αυτό είναι κοινό μυστικό. Δεν χρειάζεται να αναφέρω παραδείγματα, είναι κάτι που το ξέρει όλη η τοπική κοινωνία, όχι μόνο του Δήμου Μουδανιών, αλλά του νέου και του νέου Καλλικράτειου Δήμου της Νέας Προποντίδας. Και εσείς προσωπικά πιστεύω ότι το ξέρετε αυτό. Ναι. Κύριε Μοκτιδιώτη, ωστόσο ο κύριος Παπαγιάννης με επιχειρήματα απέδειξε ότι δεν είχε καμία... Επιχειρήματα. Ορίστε. Ποια τα επιχειρήματα, να ακούσω. Είπε για παράδειγμα, μας ανέφερε εδώ ότι ωραία αν συνέβη αυτό στο συγκρότημα εδώ, στο πολυδομικό συγκρότημα των νέων Μουδανιών, γιατί συνέβη το αντίστοιχο σε άλλες περιφέρειες. Στο Λάκωμα είπε, αν θυμάμαι καλά, γιατί συνέβη να συρρυκνωθεί το ποσοστό του συνδυασμού που υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ. Απέδωσε δηλαδή ευθύνες στον κομματικό μηχανισμό για μη σωστή λειτουργία, για μη σωστή οργάνωση, για συντροφικά μαχαιρώματα μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά ανέφερε. Εσείς απλώς ισχυρίζεστε έτσι και μας καταθέτετε εδώ. Εγώ θα δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω, ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι από τη μία πλευρά μας αναφέρθηκαν κάποια επιχειρήματα τα οποία ακούγονται λογικά, ενώ από εσάς δεν έχω ακούσει ακόμα κάποιο επιχείρημα. Θα τα πούμε, αρκεί να υπάρχει χρόνος. Υπάρχει. Λοιπόν, ποια επιχειρήματα? Εγώ δεν άκουσα από τον κύριο Παπαγιάννη κανένα επιχείρημα, πραγματικά. Δεν ακούσατε για παράδειγμα ότι υπήρξαν συντροφικά μαχαιρώματα? Τα έβαλε με όλους και όλα, όπως είπα, με τους βουλευτές, ναι, με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, ναι, με το Λαμπράκι, με την τοπική οργάνωση. Εγώ θα συμφωνήσω σε έναν βαθμό ότι σε αυτή τη διαδικασία της ανάδειξης των υποψηφίων, ναι, έγιναν κάποια λάθη. Έγιναν αρκετά και από πολλούς. Δεν είναι αυτό το μείζον όμως. Όταν ο κύριος Παπαγιάννης δέχεται, συμφωνεί, ό,τι αποφασίσει το κόμμα θα το δεχθώ. Και το κόμμα μετά από διαβουλεύσεις 2,5 μηνών, ξεκίνησε αν θυμάστε η διαδικασία στις 9 Ιουνίου και οι εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου έγιναν περίπου νομίζω 22 Αυγούστου. Μετά από 2,5 μήνες διαβουλεύσεων, που προσπαθούσε να πάρει το χρήσμα έτσι δωτό με ορισμό, ναι, γιατί η άποψή του ήταν ότι εάν πάμε σε εκλογές θα είναι μια τραυματική εμπειρία,
αυτήν την τραυματική εμπειρία, όταν αποφασίστηκε επιτέλους ότι θα πάμε σε εκλογές, και τι πιο δημοκρατική διαδικασία να πάμε σε εκλογές, να αναδείξουν οι ίδιοι οι δημότες ποιον θέλουν τοπικό άρχοντα. Ωστόσο, αυτό δεν. Με συγχωρείτε, κύριε Μουχτιδιώτη, αυτό πλέον μπορούμε να το κρίνουμε. Με συγχωρείτε, μπορούμε όμως να το κρίνουμε. Πραγματικά αποδείχτηκε τραυματική εμπειρία τόσο στο Δήμο εδώ της Προποντίδας, όσο και στους υπόλοιπους 5 σε όλη την Ελλάδα που ακολουθήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, από τους οποίους δεν κερδίθηκε κανένας Δήμος. Άρα. Να το ψάξατε, όπως είπε. Τουλάχιστον με δική του δήλωση. Εγώ αυτό επικαλούμε, έτσι. Εντάξει. Αν λοιπόν επιβεβαιώνεται αυτό, μιλάμε για μια τραυματική εμπειρία, σαφώς. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αν χάθηκε ο Δήμος ή όχι. Γιατί αυτό εξαρτάται ποιοι Δήμοι είναι, ποιες είναι αναλογίες των κομμάτων σε αυτούς τους Δήμους κλπ. Πάντως για την Προποντίδα δεν θεωρείτε ότι εκ του αποτελέσματος ότι αποδείχτηκε τραυματική εμπειρία? Όχι, δεν φταίνει οι εκλογές για τη διαδικασία. Φταίει ότι ο Ανδρέας αυτονομήθηκε, αποφάσισε να μην ακολουθήσει ό,τι είχε αποφασίσει ο κομματικός φορέας και κήρυξε, έβγαλε το σακάκι του Πασόκ και κατέβηκε ανεξάρτητος. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει, κύριε Μουχτιδιώτη, με συγχωρείτε, αυτό δεν γνώριζε το Πασόκ να αποσοβήσει την περίπτωση αυτή. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, θεωρούσατε τον κύριο Παπαγιάννη ακίνδυνο αντίπαλο? Αυτό μου λέτε. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δυστυχώς αυτό κατέστη αδύνατο. Τώρα, κύριε Μουχτιδιώτη, σας παρακαλώ, γιατί μάλλον ζούμε είναι βέβαιο ότι ζούμε στον ίδιο τόπο και ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα. Αληθεύει ή δεν αληθεύει ότι με δυσκολία στήθηκε το κομματικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ? Γιατί δεν το ομολογείτε? Δεν το άκουσα να το λέει κανένας. Λοιπόν, ο κύριος Παπαγιάννης έφταιγε γι' αυτό? Και ο κύριος Παπαγιάννης έφταιγε. Γιατί έφταιγε? Δηλαδή, το επίσημο Πασόκ είχε την ανάγκη ενός Ανδρέα Παπαγιάννη για να στήσει ένα ψηφοδέλτιο. Γιατί ο Ανδρέας Παπαγιάννης έστησε το ψηφοδέλτιο του με ευκολία? Είναι εν ενεργεία δήμαρχος και γιατρός. Έχει μια δύναμη σήμερα. Και από ό,τι αυτή ξέρω, τη δύναμη όμως τη γνώριζε το Πασόκ. Ζωρίστηκε πάρα πολύ. Αυτή τη δύναμη, κύριε Μουχτιδιώτη, τη γνώριζε το Πασόκ όμως. Δεν προέκυψε η δύναμη του Ανδρέα Παπαγιάννη χτες. Ήταν γνωστή στα όργανα του Πασόκ. Έτσι δεν είναι? Τώρα μην το κατηγορείτε γιατί έχει δύναμη ο Ανδρέας Παπαγιάννης. Προς αυτή την κατεύθυνση. Να ξέρετε, προσωπικά εγώ, ναι, και άλλοι βέβαια, αλλά εγώ, και το ξέρει αυτό ο Ανδρέας, ναι, μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι και την Παρασκευή, πριν την Κυριακή που κατατίθενται οι συνδυασμοί, κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες να βρούμε μια λύση να πάμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Και πού θεωρείτε ότι υπάρχει η ευθύνη για το ότι δεν υπήρξε αυτή η σύγκληση? Στην αλαζονία και στον εγωισμό του Ανδρέα περισσότερο. Ο ίδιος όμως, ακούσατε χθες το βράδυ, ότι στη συνάντηση υπό τον κύριο Δρυβελέγκα εισέπραξε την απάντηση «Εγώ είμαι το επίσημο Πασόκ». Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ψεύδεται. Εγώ σήμερα συζήτησα με τον Κώστα Σγουρή και εκεί υπήρχαν, εγώ δεν ήμουνα, δυστυχώς εκείνη την περίοδο είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου. Τότε δεν ήμουνα, αλλά ήταν πολλά άτομα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το οποίο δεν το επιβεβαιώνω. Το οποίο ο κύριος Σγουρής δεν είπε αυτό, γι' αυτό μιλάμε για παραποίηση της αλήθειας. Είπε ότι για να βρούμε μια συνεργατική λύση πρέπει ή εγώ να κάνω πίσω ή ο Ανδρέας να κάνει πίσω. Μάλιστα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω το χρήσμα του Πασόκ. Εάν μου πει ο κομματικός φορέας, το Πασόκ, να παραδώσω το χρήσμα στον Ανδρέα, θα το κάνω. Έτσι είναι η αλήθεια. Από αυτό μέχρι αυτό που υπόθηκε χθες, νομίζω, κύριε Γιαννάκα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια διαφορά. Σαφώς υπάρχει διαφορά. Εντάξει. Σαφώς υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε και τις δύο πλευρές, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Τώρα, θέλω να επανέλθω λίγο και να το ξαναρωτήσω για να δω μήπως υπάρχει έτσι μια καλύτερη, όχι, μια λεπτομερέστερη απάντηση.
Αποδώσατε την απώλεια του Δήμου στον Ανδρέα Παπαγιάννη και βέβαια θέλω, κύριε Μουχτιδιώτη, να αιτιολογηθεί τα ποσοστά που έλαβε ο Δαμιανός Ιορδανίδης μέσα στα εκλογικά τμήματα των νέων Μουδανιών. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστή η αντίληψη εδώ που επικρατεί στα Μουδανιά και σε ένα βαθμό είναι φυσιολογική. Να θέλουν δήμαρχο από τα Μουδανιά. Ο κάθε τόπος, εξάλλου, θα ήθελε ο δήμαρχος να είναι από τον τόπο του. Όμως, κύριε Γιαννάκα, εάν αναλύσουμε τα αποτελέσματα γενικά και όχι μόνο στα Μουδανιά, το ποσοστό της αποχής στο δεύτερο γύρο, τη δεύτερη Κυριακή, είναι το μεγαλύτερο, το 50% θα έλεγα, ψηφοφόροι του συνδυασμού του Ανδρέα Παπαγιάννη. Από το υπόλοιπο 50%, τα 2/3 ψήφισαν το συνδυασμό του κυρίου Ιορδανίδη και το 1/3 ψήφισε το συνδυασμό του Κώστα Σγουρή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η αποχή ευνοεί πάντα το πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Τώρα θεωρείτε ότι η στελέχη της πρώτης γραμμής που, στο συνδυασμό Παπαγιάννη, θεωρείτε εύκολο να λάβουν οδηγία από τον αρχηγό για να πάνε να υποστηρίξουν έναν άλλο συνδυασμό, ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο είναι αντίθετο με τις κομματικές τους ή ιδεολογικές τους αρχές? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο σίγουρα. Αλλά όταν δημιουργείται σε όλη την προεκλογική περίοδο ένα κτήμα έντασης και φανατισμού, νομίζω ότι... Το οποίο ποιος καλλιέργησε, ο κύριος Παπαγιάννης εννοείται, το φανατισμό. Αυτό καλλιεργήθηκε, εντάξει, είναι μέσα στο ίδιο του Έλληνα, να φανατίζεται προεκλογικά, αλλά νομίζω ότι... Δεν είναι ανεύθυνος και ο αρχηγός της παράταξης για αυτό το κλίμα, προς συγκεκριμένη παράταξη. Όχι τόσο στον πολιτικό μας αντίπαλο, όσο στο συνδυασμό του Κώστα Σγουρή. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, καταλαβαίνετε, και βοηθούντος τις βοηθούσεις της εδώ, της αντίληψης ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι από τα Μουδανιά, οδηγήθηκαν αρκετοί στο να παροτρύνουν πολλούς ψηφοφόρους τη δεύτερη Κυριακή να ψηφίσουν το συνδυασμό του κ. Ιορδανίδη. Πάντως θεωρείτε... Εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι, δηλαδή πριν από 4 χρόνια, όταν στρατευτήκαμε όλοι για να πάρουμε, όπως λένε, το Δήμο, έτσι, για να κερδίσουμε το Δήμο, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου, να βοηθήσουμε τον πολίτη, γιατί ο Δάμος ήταν ο δήμαρχος που δεν έκανε τίποτα, που χρέωσε το Δήμο με 9 εκατομμύρια, που έκανε μόνο μελέτες, λέω τώρα χιλιοϊπωμένα πράγματα, προσωπικά τον εκτιμώ και νομίζω υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και μάλιστα με την ευκαιρία θα ήθελα να του συγχαρώ προσωπικά. Προσπάθησα 2 φορές με το τηλέφωνο αλλά δεν κατέστη δυνατό αυτό. Δεν πειράζει, η δημόσια έκφραση μετράει. Καλό κουράγιο, γιατί σίγουρα το φορτίο που έχει αναλάβει είναι τεράστιο. Καλά, όχι, οι συγκυρίες είναι αρνητικές. Όλοι οι νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι που θα αναλάβουν, όλοι θα έχουν τις τρικυμίες και τις φουρτούρες. Αλλά αυτό είναι γεγονός. Τότε δηλαδή δεν λέγαμε την αλήθεια στον κόσμο και τώρα βοηθήσαμε ο Δήμος να πάει στον κύριο Ιορδανίδη.